Έχει ο κύριος Παναγιωτόπουλος, εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν αναρωτιέστε τώρα όλοι εσείς κατά πόσον εγώ τώρα θα πρέπει να αρχίσω να τοποθετούμε για το αν η διατύπωση του άρθρου 10 μας καλύπτει ή αν η νομοτεχνική βελτίωση του κυρίου Σκουρλέτη που κάνει λόγο πλέον για διακεκριμένους επιστήμονες και όχι ας πούμε πιε ή δέλτα ε ή ανειδίκευτους για τους εθελοντές συμβούλους που θα προσλαμβάνονται στα γραφεία του Πρωθυπουργού για να δουλεύουν εθελοντικά αλλά να αμείβονται ή άλλα συναφή όπως ας πούμε αν το νομοσχέδιο, το άρθρο μάλλον 3 για το επίδομα σύτησης για το με εκπτωτικό κουπόνι ή οτιδήποτε άλλο θα καλύπτει 170.000 νοικοκυριά ή 153.000 νοικοκυριά. Αυτά περιμένετε από μένα τώρα να λύσω μπροστά σε όλα που προηγήθηκαν μέχρι τώρα. Σε αυτή την παροδία κοινοβουλευτικής διαδικασίας όπου προηγουμένως δεν δόθηκε δικαίωμα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να μιλήσει. Δεν δόθηκε δικαίωμα σε εμάς να διατυπώσουμε την άποψή μας. Διότι κυρία Πρόεδρος, ενώ ήμασταν οριόμενοι, μας είδαν έκφραστους. Εμείς οριόμασταν από κάτω και κατά την κρίση ήμασταν ανέκφραστοι. Και πρέπει τώρα να αρχίσουμε να τοποθετούμαστε για τα άρθρα. Διότι πήγαμε και να χαλάσουμε τη σούπα, έχω την εντύπωση, λέγοντας ότι το ψηφίζουμε. Τι θα έπρεπε να γίνει? Μήπως θα ήταν προτιμότερο σε μερικούς εδώ μέσα να λέγαμε ότι δεν το ψηφίζουμε της αρχής? Θα τους κάναμε τη χάρη να αποδειχθούμε για μια ακόμα φορά εχθροί της κοινωνίας? Μα τα περισσότερα από αυτά που περιγράφονται εμείς τα ξεκινήσαμε. Και με τα χαράς δεχθήκαμε της αρχής να ψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο, αφού θεωρούμε ότι τα μέτρα βοηθάν, δίνουν ανακούφιση σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, ενδεχομένως όχι τόσο μεγάλο όσο ήταν η αρχική σχεδιασμή, αλλά είναι μια ανακούφιση. Και το στηρίζουμε αυτό. Ή μήπως έπρεπε να εξυπηρετηθεί αυτό το σχέδιο που δίνει σε εμάς την εικόνα των φίλων των Γερμανών, των Τρονικανών, δηλαδή των θεσμών, δηλαδή του Brussels Group, δηλαδή διαλέξτε και πάρτε, ή των εχθρών της Ελλάδας. Και ότι ερχόμαστε και λέμε ναι από τις αρχής, πώς και αν το κάνουμε, πάει κόντρα σε αυτή την προσπάθεια δημιουργίας εντύπωσης. Όμως εμείς είχαμε προειδοποίηση για τον κύριο Κοστέλο στη συζήτηση στην Επιτροπή. Το θυμάστε? Τι σας είχα πει τότε, κυρία Υπουργέ? Αν δεν είστε πιο συγκεκριμένοι με τον τρόπο κοστολόγησης, θα έχετε προβλήματα με τους αξιολογητές. Το είπα. Ήρθε. Έγινε. Ιδού. Και αυτό δεν έγινε επειδή προσφέραμε εμείς κακές υπηρεσίες στην πατρίδα. Έγινε επειδή εσείς ήταν ασαφείς ως προς την κοστολόγηση αυτού του νομοσχεδίου. Και αν δεν ήσταν εσείς ασαφείς και δώσατε μια εκτίμηση για 200 εκατομμύρια, ήρθε ο κύριος Βαρουφάκης με την επιστολή του στο Eurogroup και επικαλέστηκε άλλα στοιχεία. Ενδεχομένως να μην ήξερε. Ενδεχομένως να μην είχε γίνει σωστή συνεννόηση. Δημιουργήθηκε πάντως η εντύπωση σε αυτούς εκεί ότι εμείς εδώ, ενώ αυτοί που αποφασίζουν για την κυβέρνηση, δεν ξέρουμε καλά τα νούμερα. Και όπως και αν το κάνουμε, αυτή η διαπραγμάτευση, πείτε την όπως θέλετε, διαπραγμάτευση είναι, εστιάζει στα νούμερα. Δεν γίνεται αλλιώς. Η δημιουργική ασάφεια βοηθάει αυτούς που θέλουν να μας πιέσουν. Όχι εμάς που θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτή την πίεση. Και για να μην το ξεχάσω, προηγουμένως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων έκανε λόγο ευθέως για δοσιλόγους. Προσπάθησα μάλλον, αποπειράθηκα, σήκωσα το χέρι να πάρω τον λόγο επιπροσωπικού, δεν μου δόθηκε. Οφείλω να το ξεκαθαρίσω. Επειδή ήμουν μέλος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, που από το Μάρτιο του 2013 μέχρι και σήμερα, έφυγα βέβαια αρκετά πριν από την σημερινή ημερομηνία, από την ημερομηνία των τελευταίων εκλογών, όπου παρέδωσε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, αλλά από τότε, από τις αρχές του 2013, είπαμε ένα σαφέστατο όχι, μεταξύ άλλων, στην προσπάθεια των αξιολογητών, των τροϊκανών, πείτε τους όπως θέλετε, έτσι κι αλλιώς, να αλλάξουν επιταχύρω ενδεχομένως το καθεστώς περί της ομαδικές απολύσεις.
Αρνηθήκαμε από την πρώτη στιγμή. Η πολιτική ηγεσία του τότε Υπουργείου Εργασίας και συνέχισε αυτή η θέση όσο κράτησε ο βίος προηγούμενης κυβέρνησης. Αυτό, κύριε Νικολόπουλο, έχετε φύγει, ήταν ένα όχι. Αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης. Αυτό ήταν μια αρνητική στάση σε αυτά που μας ζητήσαν, στις πιέσεις που μας ασκήσανε. Δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά επίσης κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι δεν είπαμε ναι σε όλα. Ένα παράδειγμα ενός απτού όχι από τον χώρο που ο κύριος Νικολόπουλος μετά από μία εβδομάδα θεώρησε σκόπιμο να εγκαταλείψει στο Υπουργείο Εργασίας και το διαδέθηκα εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη διαδικασία και τον φιλικό χαρακτήρα από τους βουλευτές, προς τους βουλευτές, αφορά και εσάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης. Εδώ έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε ένα κοινοβουλευτικό δικονομικό καθαρτήριο. Όχι για τους κολλασμένους βουλευτές τους μνημονιακούς, για όλους εμάς. Χθες στις 11:10, 11:10, 5 ώρες μετά την έναρξη της συνεδρίασης, είχαν πάρει το λόγο 6 φορές μέλη της κυβέρνησης και 5 βουλευτές εγγεγραμμένοι. Αυτό είναι προτάσουμε τους βουλευτές. Σήμερα τι έγινε δηλαδή, πόσοι εγγεγραμμένοι του καταλόγου έχουν μιλήσει μέχρι τώρα? Κανείς. Από εκεί που σταμάτησε διαδικασία για να μιλήσει ο Πρωθυπουργός, βέβαια, ή από τις 10 το πρωί. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζετε ότι αυτό αφορά μόνο εμάς, τους κολλασμένους του μνημονίου? Όλους μας αφορά, εσάς σας αφορά. 55 μένουν. Πώς είναι από εσάς εδώ, νομίζετε ότι θα μιλήσετε? Θα αρχίσουν μετά από λίγο να παίρνουν το λόγο ξανά οι υπουργοί, γιατί το σύστημα είναι αυτό αυτή τη στιγμή. Στέλνουμε 5-6 υπουργούς σε κάθε διαδικασία. Το πρώτο νομοσχέδιο είναι. Συνενετικό νομοσχέδιο είναι. Πού και να διαφωνούσαμε. Εδώ συνενούμε όλοι. Επί της αρχής το ψηφίζουμε. Αν και μας στερήθηκε το δικαίωμα να το πούμε στην στιγμή που έπρεπε. Με άλλα ασχολιόμασταν εκείνη τη στιγμή. Όμως τι θα γίνει στα δύσκολα? Τι θα γίνει, ας πούμε, αν αύριο έρθει στη Βουλή προς συζήτηση η συμφωνία την οποία υπέγραψε η κυβέρνηση? Εκεί δεν θα είναι συνενετικό το κλίμα, ίσως και στους δικούς σας κόλπους εσωτερικά, όχι μόνο όσον αφορά διαπαραταξιακά το κοινοβούλιο. Τι θα γίνει τότε? Έτσι θα συνεχίσουμε? Έτσι δεν γίνεται, σας το λέω εγώ. Έχουμε κάθε καλή πρόθεση να στηρίξουμε ένα νομοσχέδιο που δίνει ανακουφίσεις σε ευάλωτες ομάδες. Και το διατυπώσαμε ευθαρσώς σε κάθε στάση διαδικασίας μέχρι τώρα. Διαφωνούμε σε πολλά από τα άρθρα. Συμφωνήσαμε και υπεψηφίσαμε το πρώτο μέρος, διαφωνήσαμε και καταψηφίσαμε το δεύτερο μέρος, εξηγήσαμε τις ενστάσεις μας σε βάθος, νομίζω, εκτενέστατα, κατά τη συζήτηση μέχρι τώρα, συμφωνήσαμε και στα 3 άρθρα του τρίτου μέρους. Για τις τροπολογίες, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ρωτήσω την πρόεδρο, ποιες από όλες κάνει δεκτές? Υπάρχουν και τροπολογίες που δεν έχουν καμία συνέφεια με αυτά που λέει το νομοσχέδιο. Δεν μπορούμε να μην στηρίξουμε, ας πούμε, τις τροπολογίες, για παράδειγμα, του Υπουργείου Υγείας που παρέχουν ζητήματα που μάλλον που ρυθμίζουν κάποιες εκκρεμότητες ως προς την πρόσληψη και την παράταση των συμβάσεων επικουρικών γιατρών. Φυσικά και τα στηρίζουμε αυτά. Όπως βέβαια υπερψηφίζουμε την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας που επεκτείνει το καθεστώς ιατροφαρμακευτικής κάλυψης σε άλλες κοινωνικές ομάδες που και αυτές έχουν πληγεί από τις συνέπειες της κρίσης. Και επομένως θα μπορούσαμε, λέμε ναι, και στην κάλυψη σε δικηγόρους, μηχανικούς, όλους τους εργαζόμενους στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και στα ναυπηγεία της Ελευσίνας κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα θέλουμε λίγο χρόνο για να δούμε κι εμείς καταρχήν ποιες κάνετε δεκτές εσείς, κυρία Πρόεδρε. Κάνετε, για παράδειγμα, δεχτεί την πρόταση, την τροπολογία της σχετική για την ΕΡΙΤ? Έχει τόση συνάφεια με την ανθρωπιστική κρίση ή με την κυβερνητική μεταρρύθμιση? Κάνετε δεκτή την πρόταση, εντάξει, θα μπορούσατε να κάνετε δεκτή την τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών για την δημιουργία μιας νέας ειδικής γραμματείας περί την Προεδρία? Δεν θα μπω στην ουσία αυτής της διάταξης, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι συναφής με την οργάνωση, θα έλεγα, της διοίκησης, γιατί η κυβέρνηση δεν είναι η Προεδρία της Δημοκρατίας.
όπου επίσης θα στηρίξουμε την τροπολογία για τον επανακαθορισμό του πλαισίου παροχής υπηρεσιών σύντησης υπηκόους τρίτων χωρών, που παραμένουν προσωρινά στα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών της ελληνικής αστυνομίας. Πρόκειται για παράταση σύμβασης. Λογικό είναι. Αυτές είναι διευθετήσεις εκκρεμωτήτων και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην τις κάνουμε δεκτές. Αλλά από εκεί και πέρα θα περιμένουμε μέχρι το τέλος διαδικασίας για να δούμε ακριβώς πώς θα τοποθετηθούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από σήμερα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ ανήσυχοι για τη συνέχιση της διαδικασίας εδώ πέρα. Πραγματικά δεν περίμενα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να είστε σίγουροι ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν αναστατώνεται εύκολα. Είμαστε αναστατωμένος σήμερα. Η μισή Βουλή έχει περιέλθει σε κατάσταση νευρικής κρίσης. Αν όχι η ολόκληρη. Από αυτές τις μεθοδεύσεις. Και μιλάμε για μια συνενετική διαδικασία. Τινάθηκε στον αέρα σήμερα η διαδικασία ψήφισης ενός νομοσχεδίου κοινωνικά ωφέλιμου σε ένα σχετικό μέρος του. Εν πάση περιπτώσει, το οποίο θα στηρίζανε όλες οι πτέρυγες της Βουλής. Και καθόμαστε σήμερα και μιλάμε για κάθε είδους δικονομικό κοινοβουλευτικό κανονισμό, λεπτομέρεια της υπολεπτομέρειας, και βγάζουμε προς τα έξω το στίγμα ότι αυτοί δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε σε ένα στοιχειώδες, μάλλον σε ένα νομοσχέδιο που στοιχειωδώς δίνει κάποιες, εν πάση περιπτώσει, ανάσες σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που τις έχει ανάγκη. Εντάξει, καταλαβαίνω την πολιτική αντιδικία. Εσείς θα πείτε τι κάνατε εσείς όταν ήσασταν. Εμείς θα πούμε μα κάναμε και το αποδεικνύουμε άλλωστε. Πράγματα στα οποία έρχεστε εσείς και συμπληρώνετε πολιτικές και πολύ καλά κάνετε και μακάρι να τις εξελίσσετε και να τις βελτιώσετε, κυρία Υπουργέ. Εμείς στη διάθεσή σας είμαστε να βοηθήσουμε. Τα είπαμε εκτενέστατα στη συζήτηση μέχρι τώρα. Αλλά από εκεί και πέρα τα ζητήματα είναι άλλα. Το μείζον ζήτημα είναι πώς θα λειτουργήσουμε εδώ πέρα, μέσα από εδώ και πέρα, όταν έρθουν τα δύσκολα. Γιατί θα έρθουν τα δύσκολα. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε και στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Είπαμε, κοστολογήστε συγκεκριμένα, για να μην έχουμε μπερδέματα, καλά ξεμπερδέματα, είχα πει τότε στην συζήτηση στην Επιτροπή, με αυτούς που θα έρθουν ενδεχομένως και κακόπιστα ή εκβιαστικά να κλιμακώσουν κάποια πίεση για την οποία τους δίνουμε εμείς δικαίωμα να την κλιμακώσουν. Με τις ασάφειες και τις παραλήψεις. Και δεν είναι θέμα μνημονίου ή αντιμνημονίου δοσιλόγων ή υπερπατριωτών. Είναι θέμα διαδικασίας. Ας στηρίξουμε λοιπόν τις διαδικασίες. Όπως είπα και στην επί των άνθρων συζήτηση, εμείς θα σταθούμε αρρωγοί και υποστηρικτές σε όλα τα σωστά, κινδυνεύοντας να χαλάσουμε και την πιάτσα. Γιατί δεν ξέρω σήμερα ποια θα είναι η εντύπωση αν εμείς φανεί ότι αψηφούμε τις αιτιάσεις για μονομερείς ενέργειες και τασόμαστε υπέρ του ψηφοδελτίου, του νομοσχεδίου, συγγνώμη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι πώς θα λειτουργήσουμε από εδώ και πέρα. Θα στηρίζουμε τα σωστά, θα επισημαίνουμε τα λάθη και θα διαφορούμε που είμαστε εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, βάζοντας πάνω απ' όλα το συμφέρον της χώρας, η οποία έχει περιέλθει και περιέρχεται όσο περνάει ο χρόνος, γιατί ο χρόνος τρέχει και η πίεση αυξάνεται, σε δύσκολη, πολύ δύσκολη θέση. Σας ευχαριστώ.